Ψαλμός 95. Ότι ο οίκος οκοδομήτω μετά την εχμαλωσίαν οδεί το Δαβίδ. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κυρίο πάσα η γη. Άσατε το Κυρίο, ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρα στο σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνες την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, άρατε θυσίας και εισπορεύεστε στα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού, σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος εβασίλευσε, και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή τη σου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής, τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, προ προσώπου του Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού.